Αμαγιάκινης. Έχει δοθεί η εκκίνηση της πέπτης προδρομίας. Παραστάτος μένει πίσω, σούπερ σύμφωνας μένει πίσω. Για την πρωτοπορία θέλει να πάει από την αρχή. Ο Νίκαρος προσπαθεί να είναι σε καλή θέση και ο Σεμπάστιαν από την αρχή. Να και ο Γιασμονέλ που βελτιώνει θέση, όπως και ο Speculator. Με τον Νίκαρο στην πρωτοπορία. Είναι ένας μήκος από τον Σεμπάστιαν, εσωτερικά ο Speculator. Ο Γιασμονέλ είναι για αυτός κοντά, απ' έξω τρέχει και η Χαλένα, όπως και ο step by step και όποιος θα είναι πολύ πάλογα. Με τον Νίκαρο πάντα στην πρωτοπορία. Speculator ψάχνει το πέρασμα να περάσει στην δεύτερη θέση. Με τον Σεμπάστιαν είναι πάντα κοντά. Η Χαλένα, ο step by step σταδιακά βελτιώνει θέση. Λίγο κλεισμένο στο σημείο αυτό είναι ο Γιασμονέλ, ο οποίος πιέζει τώρα να βρει το διάδρομο. Ο Νίκαρο στο μεταξύ είναι μπροστά ο Speculator, θέλει να τον ακολουθήσει. Τώρα βρίσκει διάδρομο ο Γιασμονέλ εσωτερικά και έχει δυνάμεις. Ψάχνει πέρασμα. Με τον Νίκαρο πάντα στην πρωτοπορία. Ο Γιασμονέλ ψάχνει το κάγκελο πλέον. Απ' έξω είναι ο Speculator. Ο Γιασμονέλ θα βρει το κάγκελο και θα περάσει την πρωτοπορία από το Speculator που θέλει να ακολουθήσει. Γιασμονέλ στην πρωτοπορία, Speculator στη δεύτερη θέση. Γιασμονέλ αρχίζει και απομακρύνεται από το Speculator και τον Νίκαρο. Γιασμονέλ στην πρωτοπορία, τρία μήκη από το Speculator. Γιασμονέλ πάει για να κερδίσει πολύ εύκολα με τα χέρια κάτω. Δημήτρης ο Κεφάλας, πολύ ανώτερο στον όμιλο, κερδίζει εύκολα. Speculator, Αρετσέντο και Νίκαρος. Εύκολη επικράτηση για ένα από τα ενδεδειγμένα άλογα της συνάντησης, φαβορή, τον Γιασμονέλ. Βλέπουμε πόσο εύκολο τρόπο κερδίζει. Speculator, Αρτσέντο και Νίκαρος.